Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας εδώ στο Επίκεντρο. Και το θέμα βέβαια δεν είναι άλλο αυτό που είπα και πριν. Φυσικά, οι ευρωεκλογές. Βρισκόμαστε λίγα 24 ώρα, θα πρέπει να λέμε, γιατί το λίγος καιρός τελείωσε πλέον, λίγα 24 ώρα πριν τις ευρωεκλογές. Αμέσως τώρα όμως να δούμε και κάποιες άλλες απόψεις από μια εκλεκτή κυρία. Μια κυρία που μπορώ να πω, αγαπητοί φίλοι, ότι φέρει ένα βαρύ όνομα και θα καταλάβετε αμέσως μετά. Υποψήφια λοιπόν ευρωβουλευτής ή ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Λιδία Τρακατέλη. Κυρία Τρακατέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτον για την ευγένειά σας που σπαταλάτε το χρόνο σας, διότι ξέρω ότι είναι πολύτιμος, διότι περιδιαβαίνετε όλη τη χώρα και βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μου ζωντανά στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγένεια αυτή. Εγώ σας ευχαριστώ που με έχετε. Κύριε Τρακατέλη, φέρετε ένα βαρύ όνομα του πατρός σας, ένας εξαιρετικός κύριος, τον οποίο πριν από 23-24 χρόνια, δεν με ενδιαφέρει καθόλου η ηλικία μου να τη λέω, κυρία Τρακατέλη, ειλικρινά, είχα την τιμή να του κάνω και κάποια συνέντευξη κτλ. Που τότε δεν υπήρχαν ούτε social media, ούτε TikTok που λέτε εσείς οι νεότεροι, ούτε κινητά τηλέφωνα, φανταστείτε. Πάμε λοιπόν και λέμε. Έχετε ένα εξαιρετικό βιογραφικό, κυρία Τρακατέλη, θα μου επιτρέψετε, γιατί είναι πάρα πολλά. Είστε ένα σπουδαγμένο, είστε από το Αριστοτέλειο, εδώ το δικό μας ενώ της Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αρχαιολόγος. Είστε από το 2014 στην επιστημονική συνεργάτη στο εξαιρετικό, να το λέμε, Μουσείο Ακρόπολης. Να λέμε και το εξαιρετικό, ναι. Γιατί έγινε πολύ καλή δουλειά, κυρία Τρακατέλη. Έγινε πολύ καλή δουλειά. Ωραία. Γιατί λοιπόν ένα τέτοιο πρόσωπο, μια τέτοια προσωπικότητα σαν και εσάς αποφάσισε και δέχτηκε την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να είναι υποψήφια ευρωβουλευτής? Κοιτάξτε, όπως είπατε και ο ίδιος, το μικρόβιο της πολιτικής, ας το πούμε, υπήρξε, το κόλλησα από τον πατέρα μου. Εξαπαλώνω νύχων, να το λέμε έτσι. Από εκεί και πέρα, η πρόταση είναι εξαιρετικά τιμητική από το κυβερνών κόμμα. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή να συμπεριληφθώ σε ένα ευρωψηφοδέλτιο με τόσους άξιους συνυποψήφιους. Για μένα προσωπικά είναι και μια ανάγκη και να συνεισφέρω στα κοινά, γιατί πιστεύω ότι μπορώ, και να προωθήσω το θέμα του πολιτισμού ως αρχαιολόγος. Θεωρώ ότι ο πολιτισμός μένει πάντα, ενώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε πολύ ψηλά, μένει πάντα λίγο εκτός συζήτησης και δεν τον προωθούμε ούτε τον ενισχύουμε. Και είναι κρίμα, γιατί στην Ελλάδα ο δικός μας ο πολιτισμός είναι από τους πιο ισχυρούς. Έθεσε τις αρχές του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού. Όλες τις ανθρωπιστικές αξίες, και δεν είναι έτσι γενικά και αόριστα, είναι συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρεσβεύουμε και τα οποία έχουμε ξεχάσει ότι τα πρεσβεύουμε. Και θεωρώ ότι την επόμενη μέρα, με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας και με όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα που υπάρχουν στην ευρωατζέντα, που τα ξέρετε κι εσείς, η κοινή αμυντική πολιτική, η κενιακά, η ενεργειακή κρίση κτλ., όλα αυτά πρέπει να έχουν στη βάση τους τον πολιτισμό. Γιατί οι αποφάσεις που παίρνει ένας πολιτισμένος άνθρωπος βάζουν στο κέντρο του πάντα τον άνθρωπο. Και όλες οι οδηγίες, όλα τα μέτρα που έρχονται από τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, θα εφαρμοστούν σε ανθρώπους. Δεν είναι έτσι απλά για να υπάρχουν. Έχετε δίκιο έτσι. Πιστεύετε ότι αναδεικνύεται, κυρία Τρακατέλη, ο πολιτισμός με την ευρυτέρα έννοια του όρου πολιτισμός στην χώρα μας, η οποία γέννησε τον πολιτισμό, ή κάποιοι, κυρία Τρακατέλη, σφετερίζονται τις δικές μας απόψεις, την δική μας ιστορία? Και θα μου επιτρέψετε να πω τώρα, και ξέρετε μάλλον, καταλαβαίνετε που το πάω, μη διάτε βλέπω, ότι μερικοί χρησιμοποιούν κάποια ονόματα ενώ δεν τους αξίζουν. Πώς θα πω εγώ ότι είμαι Αιγύπτιος και χαίρομαι για τις πυραμίδες? Μα θα είμαι αδαής, αν μη τι άλλο θα είμαι αδαής. Να μην πω κάποια άλλη λέξη, γιατί είμαστε στην τηλεόραση. Σωστό. Το βλέπετε, το ενισχύουμε εμείς ως Έλληνες και ως Ευρώπη? Μου βάζετε δύο διαφορετικά ζητήματα. Παρακαλώ, αρχίστε από όπως θα τα αντιμετωπίσω διαφορετικά. Εμβριθεστάτη είστε, κύριε Τρακατέλη. Το ένα Τρακατέλη, είναι για το δικό μας τον πολιτισμό, ότι για πάρα πολλά χρόνια επικρατεί το γνωστό τρίπτυχο πολιτισμός είναι ήλιος, θάλασσα, αρχαιότητες, που ελκύουν και τον τουρισμό. Και αυτό είναι ένα πολύ λάθος αφήγημα για μας. Γιατί είπαμε ότι υπάρχει. Δεν το βλέπω και τότε καλύτερο αυτό τώρα. Όχι, δεν μου αρέσει και εμένα που το ακούω, φανταστείτε. Ισχύει όμως. Το γνωρίζω. Το γνωρίζω. Αλλά ο πολιτισμός μας έχει διάρκεια και έχει βάθος. Υπήρξε ο αρχαίος πολιτισμός, υπήρχε ο ελληνιστικός,
ο Βυζαντινός και φτάνουμε και στο σύγχρονο. Και θα το κλείσω εκεί, γιατί ήταν το πρώτο κομμάτι της ερώτησης, ότι εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει ακριβώς αυτή η πολυδιάστατη μορφή του πολιτισμού μας και θεωρώ ότι πρέπει όταν μιλάμε για πολιτισμό να μην είναι απλή συνειρμή με ένα πράγμα, να καλύπτουν όλο αυτό το πράγμα που είναι αηφόρος και πολυδιάστατος. Το ότι κάποιοι καπηλεύονται κομμάτι της δικής μας ιστορίας, αναφέρεστε προφανώς στη Βόρεια Μακεδονία, είναι ένα τραγικό ζήτημα, το οποίο υπήρξε πάντα μια πληγή σε εμάς. Υπήρξε αυτή η Συμφωνία των Πρεσπών, που όπως ξέρετε η Νέα Δημοκρατία από τότε είχε εκφράσει τις αντιθέσεις της, γιατί θεωρούσε και ορθώς, όπως αποδείχθηκε, ότι υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα, αλλά όπως είχε πει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, από τη στιγμή που υπογράφτηκε, είναι μια διεθνή συμφωνία, υπερισχύει των εθνικών νόμων και πρέπει να τηρηθεί. Τώρα, επειδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και τον τελευταίο καιρό ειδικά άκουσα από πάρα πολλούς συνυποψήφιους από άλλες παρατάξεις, κυρίως ίσως του ΣΥΡΙΖΑ, το ότι γιατί δεν πήγανε αυτά τα τρία μνημόνια να υπογραφούν, να κάνουν, να δείξουν. Εγώ, και θέλω να το εξηγήσω αυτό στον απλό τον κόσμο, όπως το καταλαβαίνω, είναι ότι όταν έχεις έναν εργολάβο και σου χτίζει σπίτι, κάνεις κάποια πράγματα με το συμφωνητικό και με όρους κτλ. Δεν τον ξεχρεώνεις αν δεν σου έχει τελειώσει τα πάντα. Έτσι, μπράβο, σωστά. Δύο μερεμέτια να έχουν μείνει, μια μπρίζα, μια βρύση. Αν πάρει τα λεφτά του, γεια σας. Τα τρία αυτά μνημόνια, να σας το θέσω έτσι, είναι η τελική δόση. Εμείς δεν θα τη δίναμε ποτέ ως κυβέρνηση, εάν δεν βλέπαμε ότι τηρεί όλα τα προαναγραφέντα της συμφωνίας. Έπρεπε να έχει αφαιρέσει ονομασίες από πλατείες, αγάλματα, κομμάτια από τα ιστορικά βιβλία, τα οποία δεν έκανε. Και όχι απλά δεν έκανε, έφτασε στο σημείο να βγαίνουν και να ξεκινάνε πάρα πολύ άσχημα αυτή την καινούργια διακυβέρνηση, κόβοντας τη λέξη Βόρεια και λέγοντας Μακεδονία. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω, είναι αυτά τα τρία μνημόνια το διαπραγματευτικό χαρτί μας, είναι η τελευταία δόση που δεν θα εξοφληθεί αν δεν συμμορφωθούν πλήρως. Τη νέα διοίκηση αυτή των Σκοπίων, κυρία Τρακατέλη, θα την χαρακτηρίζατε εσείς ανιστόρητη, ένα, προκλητική, δύο ή και τα δύο μαζί? Και τα δύο, και νομίζω ότι παίζουν με τα συναισθήματα του λαού. Δεν θεωρώ απαραίτητο. Του λαού τους. Βεβαίως του λαού τους. Του λαού τους, μπράβο να το λέμε, κυρία Τρακατέλη. Του λαού τους. Γιατί δεν με μένα δεν νομίζω να παίξουν. Όχι. Δεν θεωρώ ότι είναι εκεί τόσο φανατισμένοι. Με μένα όχι ότι είμαι κάτι. Αισθάνομαι τον εαυτό μου πολύ Μακεδόνα, κυρία Τρακατέλη. Όπως και εγώ. Νομίζω, ναι, και τώρα η ρίση των παρόδων κατάγεστε και από τον νόμο Χαλκιδικής που ανήκει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Βεβαίως. Εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά ο πατέρας μου, από τη μεριά του πατέρα μου, είμαστε από το Βάβδο της Χαλκιδικής και από τη μεριά της μητέρας μου από τη Γαλάτιστα. Δηλαδή, Βόρεια Ελλάδα. Δύο υπέροχα ορεινά χωριά, όσοι δεν έχουν πάει στον Βάβδο. Εξαιρετικά. Είναι, ναι, γιατί το λένε η Βάβδος, ενώ είναι ο Βάβδος. Ναι. Όχι. Να το επισκεφθούν, γιατί έχει πολύ δροσιά το καλοκαίρι. Εκμεταλλεύονται τα συμφέροντα του λαού, το θυμικό του λαού τους, για να κατευθύνουν τις πολιτικές τους. Δεν είναι πρόκληση αυτό, κυρία Τρακατέλη. Για μας. Ναι. Βεβαίως και είναι, αλλά να σας πω κάτι. Δεν μπορούμε εμείς ούτε ως κυβέρνηση, ούτε καν ως χώρα, να τους μάθουμε κανόνες συμπεριφοράς. Θα τα βρουν μπροστά τους και θα τα βρουν και από το δικό τους το λαό. Εμείς αυτό που κάνουμε και ορθώς το κάνουμε, είναι ότι έχουμε εκφράσει από την πρώτη στιγμή το πόσο κάθετα διαφωνούμε και πόσο απαράδεκτα θεωρούμε αυτά τα οποία γίνονται και πώς αποφασίζει η νέα πρόεδρος, η κυρία Σιλιάνοφσκα, να παρουσιάσει τον εαυτό της. Αμέσως, και φάνηκε εκεί η δύναμη της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έπεσαν και τα σχετικά τηλεφωνήματα και από την πρόεδρο. Για το βέτο, εννοείται. Ότι κάνανε παρατήρηση το ότι δεν μπορούν να μιλάνε έτσι. Και είναι κάτι το οποίο όσο το τραβάνε αυτοί, τόσο πάγιοι θα είμαστε κι εμείς αυτά που θέλουμε. Τα εθνικά μας συμφέροντα είναι διαπραγμάτευτα. Αυτά τα έχει ορίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα προστατεύει εδώ και εκεί πάρα πολύ καιρό. Και είναι άδικο να λένε ότι δεν το κάνει οι άνθρωποι οι οποίοι φέρανε αυτές τις συμφωνίες στο τραπέζι. Μάλιστα. Αυτό για το ιστορικό μέρος της υπόθεσης. Πάμε τώρα στα πρακτικά, κυρία Τρακατέλη. Δεν ξέρω βέβαια την προσωπική σας ζωή. Αν επισκέπτεστε σούπερ μάρκετ, αν πληρώνετε λογαριασμούς ρεύματος, δεν έχω ιδέα. Σας το ρωτώ τώρα, αν θέλετε απαντάτε βεβαίως. Αλλά πιστεύω σίγουρα θα έχετε πάει σε ένα σούπερ μάρκετ να δείτε τι γίνεται και να πάρετε πράγματα για το σπίτι σας. Η πρώτη λέξη που ακούμε πάντα, και το έχετε ακούσει κι εσείς περιδιαβαίνοντας τη χώρα αυτή τον καιρό, είναι η λέξη ακρίβεια, κυρία Τρακατέλη. Και ρωτώ,
τα εσωτερικά προβλήματα των ανθρώπων, όχι μόνο της χώρας μας και των άλλων χωρών. Ας πάμε όμως και να εστιάσουμε στην δική μας χώρα που τη γνωρίζουμε και καλύτερα. Πιστεύετε ότι στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, σε λίγες ώρες δηλαδή, σε λίγες ώρες μετράμε, θα μεταφραστούν διαφορετικά ως μια αντίδραση? Γιατί όντως το 41% στις εθνικές εκλογές να είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι θα υπάρξει αντίδραση από τον απλό πολίτη ότι να, μου χαμήλωσες το μισθό μου, μου κόψες τη σύνταξή μου, η ακρίβεια στα ύψη, το καύσιμο και εγώ δεν ξέρω στο Θεό. Πιστεύετε ότι θα αντιδράσει ο κόσμος έτσι και να πάει κάπου αλλού, εκτός Νέας Δημοκρατίας? Πάλι μου βάλατε δύο ερωτήματα σε ένα και εγώ θα διαχωρίσω. Το πρώτο ήταν... Επίτηδες το κάνω γιατί είστε πανέξυπνοι και δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν απαντήσετε. Για μένα προσωπικά, είπατε πριν ότι εργάζομαι στο Μουσείο της Ακρόπολης ως επιστημονικός συνεργάτης. Καλά κάνετε και εργάζεστε. Με σύμβαση. Το τονίζω αυτό. Είναι για 10 χρόνια με εξάμηνες συμβάσεις που ανανεώνονται. Ένας συμβασιούχος αρχαιολόγος, θέλω να σας πληροφορήσω, δεν θεωρείται υψηλόμισθος με κανένα μέτρο σύγκρισης. Την ακρίβεια φυσικά και την καταλαβαίνω. Φυσικά και την έχω αισθανθεί. Χαίρομαι. Έχω δύο παιδιά. Είναι τα έξοδα ενός σπιτιού μιας τετραμελούς οικογένειας. Τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά γιατί τα έχω αντιμετωπίσει τόσα χρόνια. Είναι κάτι το οποίο μας ταλαιπώρησε, σαφέστατα, όλους. Μας ταλαιπωρεί, αλλά να σας πω κάτι. Έχουν αρχίσει και γίνονται αλλαγές. Και μακάρι θεωρώ ότι οι αλλαγές είναι λίγο σαν το βότσαλο στη λίμνη που κάνει κύκλους και εξαπλώνονται. Γιατί επί της ουσίας η μόνη λύση στην ακρίβεια πάντα θα είναι να στηριχτούν οι μισθοί. Το είπατε και μόνο σας ότι η ακρίβεια δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα. Είναι ευρωπαϊκό, θα σας πω, παγκόσμιο φαινόμενο. Η διαφορά για την Ελλάδα είναι ότι εμείς ξεκινήσαμε με μια κατάσταση πολύ πιο χαμηλή. Ήμασταν πτωχευμένοι. Ο δικός μας δηλαδή χαμηλότερος μισθός σε σχέση με της Ισπανίας ή της Ιταλίας είχαν μια απόσταση. Κυρία Τρακατήρη, βγήκαμε από μια πραγματικά καθημαγμένη ελληνική οικονομία. Δεν μας έφτανε αυτό. Έρχεται ο COVID. Όλα μαζί. Ακριβώς. Και δεν μας έφτανε πάλι. Αυτό έχουμε δύο πολέμους στις γειτονιές μας. Έτσι, μπορεί και νότι. Τα οποία δημιουργούν και τροφοδοτούν αυτή την κρίση. Ναι, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι, έστω από ό,τι λένε τα άλλα κόμματα. Μείωση ΦΠΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει. Ναι. Μείωση ΦΠΑ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θα του πεις ότι δεν θα πληρώνει φόρο και να πανηγυρίζει. Άμα ήταν τόσο απλό, οι πρώτοι που θα το κάνανε δεν θεωρείται ότι θα ήταν η Νέα Δημοκρατία για να πείσει και τους ψηφοφόρους. Δεν είναι απλό. Συμπαρασύρει άλλα θέματα. Πρέπει σε κάποια πράγματα να είμαστε νοικοκυρεμένοι. Εάν κόψουμε το ΦΠΑ, δημιουργείται ένα χρέος που από κάπου αλλού πρέπει να καλυφθεί. Η μόνη βάση για την ακρίβεια, γιατί η ακρίβεια, όπως και ο πληθωρισμός, είναι πάντα παροδικά φαινόμενα. Ποτέ δεν έχουν είτε ανωδική είτε καθοδική πορεία. Ναι, σωστά. Πάνε με την αγορά και με το τι συμβαίνει γύρω μας. Η μόνη βάση ουσιαστική για να στηριχτεί είναι πραγματικά να ανέβουν οι μισθοί, να φτάσουν σε ευρωπαϊκά επίπεδα. Το οποίο έχει γίνει. Επίσης, δόθηκαν, είπατε για τις συντάξεις. Δεν κόπηκαν, δόθηκαν. Φόροι άλλοι κόπηκαν όμως. 50 φόροι έκοψε η Νέα Δημοκρατία. Οι κινήσεις αυτές φαίνονται σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο, να μου πείτε, στην επενδυτική βαθμίδα που τώρα μας την ξαναδώσανε. Αυτό θα μεταφραστεί. Θα μεταφραστεί σε φαγητό στο τραπέζι, σε δουλειές. Όταν υπάρχει ρυθμός ανάπτυξης. Επειδή μιλάμε για ανθρώπους, αγαπητή κυρία Τρακατέλη, και δεν μιλάμε με αριθμούς. Συμφωνώ. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Αλλά να σας πω κάτι. Τα λεφτά όταν μπαίνουν, μπαίνουν. Κάποια στιγμή θα φανεί η ανάπτυξη. Αν φτάνουν είναι το θέμα. Αυτή τη στιγμή, οριακά. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ πιστεύω ότι ήμασταν στην κορύφωση της ακρίβειας και θα αρχίσει να υποχωρεί. Επίσης, τα πειράματα του ΦΠΑ δεν ήταν πάντα επιτυχημένα και στην Ευρώπη. Και σας λέω ότι αυτό το οποίο έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πρόταση ανεφάρμοστη, γιατί θα δημιουργήσει ένα τεράστιο δημοσιονομικό θέμα. Από κάπου πρέπει να βρεθούν τα λεφτά. Ποια επιδόματα λένε κάνει επιδοματική πολιτική η Νέα Δημοκρατία? Δεν είναι. Είναι στήριξη στις οικογένειες. Γιατί είναι άνθρωποι από πίσω. Πραγματικά, αν βγει κάποιος, οποιοδήποτε, και επικόψε 1, 2, 3. Και βγαίνουν τα λεφτά, γιατί όχι. Θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ως Πρωθυπουργός ότι όταν είναι μια καλή ιδέα στο τραπέζι, δεν κρίνει από πού έρχεται. Την πρόταση για τα Golden Visa, ας πούμε, που έγινε από το Πασόκ, την άκουσε, την αξιοποίησε, όπως και πρέπει. Ναι. Όταν είναι μια καλή ιδέα, δεν κρίνεις από πού έρχεται. Αν εφαρμόζεται και είναι για το καλό της χώρας, την εφαρμόζεις. Το ΦΠΑ
ούτε καλή ιδέα είναι, ούτε εφαρμόζεται. Δεν υπάρχουν εννοείται τα χρήματα, γι' αυτό κυρία Τρακατέλη. Θα γίνει ένα τεράστιο κενό. Έκανε τα μέτρα που κάνει, είναι πιο ουσιαστικά, όχι μόνο η στήριξη. Και οι έλεγχοι που γίνονται έχουν λίγο συμμαζευτεί τα πράγματα. Το ότι υπάρχουν ακόμα και οι πλατφόρμες που γελάνε οι άλλοι, το e-καταναλωτής, όταν υπάρχει διαφάνεια, κρατάει λίγο και τους καταστηματάρχες στο που βάζουν τα προϊόντα τους. Όταν γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες που του λες ότι δεν θα μου κάνεις προωθητικές ενέργειες και ανατιμήσεις, είχαμε πάνω από 4.000 κωδικούς προϊόντων που δεν ανατιμήθηκαν, γιατί ξαφνικά δεν μπορούσαν. Όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται ξεκάθαρα, χτυπάνε και την εσχροκέρδεια και τα άλλα τα φαινόμενα και θα έχουν ένα μόνιμο αποτέλεσμα που εμείς επί της ουσίας αυτό δεν θέλουμε. Θέλουμε ένα μόνιμο αποτέλεσμα. Θέλουμε ένα βιωτικό επίπεδο. Συμφωνώ. Το οποίο δεν θα είναι παροδικό. Σου κόψα το ΦΠΑ να είσαι χαρούμενος 2 μήνες και μετά θα τα πληρώνεις με το αίμα σου για άλλους 6. Συμφωνούμε απολύτως. Ποια πιστεύετε, κυρία Τρακατέλη, ότι είναι τα 3 ή 4 βασικά θέματα που αν θελήσουν οι ψηφοφόροι σας, να το λέω έτσι, οι Έλληνες πολίτες και ο Θεός βεβαίως, να το βάζουμε και αυτόν, χρειάζεται και λίγη τύχη. Αν είστε αύριο πολύ. Στα... Πολύ, σωστά, σωστά, θα συμφωνήσω. Αν είστε λοιπόν στα έδρανα της Ευρωβουλής, ποια πιστεύετε ότι είναι τα 4, έτσι τα bullets που λέμε κυρία Τρακατέλη, τα 4 βασικά θέματα που θα προτάξει, θα προβάλλει η κυρία Τρακατέλη στην Ευρωβουλή πάντα? Πάλι δύσκολη ερώτηση μου κάνετε, γιατί κάποια θέματα δεν ήταν απαραίτητα κάτι που θα επέλεγα εγώ, αλλά το επιτάσσουν οι καιροί. Σωστά, σωστά. Η ευρωπαϊκή άμυνα, ας πούμε, έτσι, έχετε δίκιο. Είναι προτεραιότητα, κακά τα ψέματα. Η κοινή αγροτική πολιτική... Με ένα προκλητικό γείτονα εξ Ανατολάς, αντιλαμβάνεστε... Δεν έχουμε και την καλύτερη γειτονιά, αλλά το παλεύουμε το ζήτημα. Η μία γειτονιά είναι, ναι, λίγο, όχι, είναι και πιο μεγάλη και πιο ισχυρή, η άλλη γειτονιά είναι εύκολη. Η κοινή αγροτική πολιτική. Γιατί η Ελλάδα είναι μια πολύ συγκεκριμένη χώρα με συγκεκριμένες εκτάσεις που μπορούν να καλλιεργηθούν και να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού. Ήλιος, θάλασσα, είπατε, πολιτισμός και εκτάσεις πρωτογενής τομέας. Το βάζω εγώ αυτό. Το προσθέτω ισχύει. Εγώ. Πρωτογενής τομέας. Γιατί αυτό και που πολύ καλός κιόλας, έτσι. Και πολύ καλός και πρέπει να στηριχτεί και δεν μπορούν να περνάνε μια κοινή αγροτική πολιτική η οποία να είναι ίδια σε όλη την Ευρώπη, γιατί δεν είναι όλη η Ευρώπη ίδια ούτε γεωμορφοπολιτικά, ούτε ως έκταση. Οπότε θεωρώ ότι η κοινή αγροτική πολιτική που πρέπει να γίνει πάλι μία αναθεώρηση θα είναι στο προσκήνιο, αλλιώς θα πεινάσουν άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτό δυστυχώς, δεν ήθελα να το πω, το είπατε εσείς. Από εκεί και πέρα, για μένα και πιστεύω γενικά ευρωπαϊκό έτσι μεγάλο θέμα είναι το περιβάλλον, η πράσινη ανάπτυξη. Και όλα αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, γιατί συνδέεται και με το ενεργειακό. Για να προχωρήσει το ένα, πολλές φορές φαίνεται σαν να γίνεται εις βάρος του άλλου. Οπότε πρέπει να υπάρχουν όλες αυτές οι οδηγίες και όλοι αυτοί οι κανόνες, ώστε να υπάρχει μια ισορροπία στο πώς θα γίνει η πράσινη μετάβαση, χωρίς να καταστραφεί η αγροτική τάξη, χωρίς να επιβαρύνουμε παραπάνω. Δηλαδή, το ένα οδηγεί το άλλο. Ισορροπία να υπάρχει ουσιαστικά. Ισορροπία. Ισορροπία. Και χρόνος, γιατί ότι είναι μονόδρομος, ότι πρέπει να κάνουμε πράγματα για το περιβάλλον, δεν το συζητώ. Κανένας πολιτισμός δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς το περιβάλλον. Καλά, το συζητάμε. Αλλά δεν μπορείς να απαιτήσεις από τη μία μέλα στην άλλη να εφαρμοστούν μέτρα από κόσμο που δεν μπορεί να το εφαρμόσει. Άρα θέλει και όλη τη διαδικασία του πώς θα γίνει κάτι να είναι πολύ καλά οργανωμένο και δομημένο ακριβώς, για να προχωρήσει. Για να μπορεί να εφαρμοστεί. Αν είναι ανεφάρμοστο, είναι πρόβλημα. Και το άλλο μεγάλο ζήτημα, το τελευταίο, είναι το δημογραφικό. Ότι είμαστε ένας πληθυσμός που γερνάει όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Το οποίο επίσης άπτεται πολλών διαφορετικών πραγμάτων, γιατί νομίζω ότι είναι και ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο. Ναι. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, δεν είναι μόνο οι συνθήκες, είναι και η επιλογή, η συνειδητή επιλογή πολλών ανθρώπων να μην κάνουν οικογένειες. Και νομίζω ότι θα είναι το πιο δύσκολο και να λυθεί, γιατί δεν μπορείς να αναγκάσεις κανένα να κάνει κάτι που δεν θέλει και δεν θα έπρεπε. Βγαίνουν βέβαια κάποια νέα μέτρα, κάποια χρήματα που σε νέες μητέρες, αλλά... Η στήριξη γίνεται. Η στήριξη τελικά, να σας πω, είναι το εύκολο κομμάτι. Γιατί αυτοί οι οποίοι είχαν θέμα στήριξης και την λάβουνε, θα προχωρήσουν. Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτοί οι οποίοι είχαν αποφασίσει ότι δεν θέλουν. Εκεί έρχομαι και λέω ότι είναι λίγο ακαθόδες και θα πρέπει να δούμε και τα αίτια
γιατί υπάρχουν αυτές οι συμπεριφορές και αν θα υπήρχε τρόπος να αλλάξει. Με όλα αυτά που λέτε είναι πολύ καλά. Ποια είναι η άποψή σας, αν σας ρωτήσω, κυρία Τρακατέλη, ότι υπάρχουν κάποιες χώρες πολύ πιο ισχυρές, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη εσείς, ισχυρές από εμάς, έτσι, με βιομηχανίες, με ισχυρή οικονομία κτλ. Πώς μπορούμε εμείς να αντεπεξέλθουμε ως μία, όπως είπα και πριν, καθημαγμένη οικονομικά χρόνια για πολλά έτη, σε αυτούς τους οικονομικούς κολοσσούς ή τους οικονομικά καλύτερους, το πω με απλά λόγια, από εμάς. Έχουμε την φωνή και το ανάστημα που πρέπει, αν αύριο η Νέα Δημοκρατία στείλει τους ευρωβουλευτές στην Βουλή ή κάποια άλλα κόμματα, τις κυρίες ή τους κυρίους που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός. Έχουμε το ανάστημα, το ηθικό, το ψυχολογικό, το πολιτιστικό, το πολιτικό, το οικονομικό, να αντεπεξέλθουμε σε αυτούς. Τι πιστεύετε? Πιστεύω ότι το έχουμε. Πιστεύω ότι το έχουμε, το έχουμε διεκδικήσει. Να μην το πάμε δηλαδή ήδη στη Σπάρτα, έτσι? Όχι, όχι, όχι. Μην το πάμε έτσι. Δεν το πάμε έτσι. Θέλω να σας πω ότι διάβαζα ένα άρθρο της προάλλης και είχε μια εξαιρετική έρευνα που είχε γίνει, νομίζω το 2011, προ-Brexit, για το πώς, ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επωφελούνται από αυτή την Ένωση. Σε θέση με τα ζητήματα που απασχολούν και τίθονται στο τραπέζι. Τέταρτη ήταν η Αγγλία τότε. Η Ελλάδα ήταν πολύ χαμηλά. Μεμονωμένα κοιτώντας όμως, για τα ζητήματα που αφορούν κάθε χώρα ιδιαιτέρως, πρώτη ήταν η Ελλάδα. Στα θέματα δηλαδή τα οποία έθετε η Ελλάδα, ήταν πρώτη από τότε. Και αυτό ίσχυε σίγουρα μέχρι το 2015 και λίγο μετά. Η Αγγλία στα θέματα τα οποία ήθελε δεν ήταν πρώτη. Η Ελλάδα ήταν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα οποία θέλουμε, τα διεκδικούμε και τα διεκδικούμε με τρόπο που τα παίρνουμε. Και προφανώς κάποια άλλα ζητήματα, γιατί δεν μας αφοράνε όλα. Θα στο κάποια βασικά, ναι, ναι, κατάλαβα το λέτε. Ναι. Είμαστε και λίγο πιο, αφού το θέλετε εσείς, σας γίνει το δικό σας, εντάξει κτλ. Εκεί που θέλουμε, το απαιτούμε και το καταφέρνουμε. Γι' αυτό και έγινε αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Είχε περάσει αλλιώς. Τα βασικά και τα ακέραια ζητήματα θεωρώ ότι και τα διεκδικούμε με ορθό τρόπο και τα καταφέρνουμε. Το οποίο είναι καλό. Είναι πολύ ενθαρρυντικό για μια τόσο μικρή χώρα, γιατί είμαστε μικρή εδαφικά, αλλά πολύ μεγάλη πολιτιστικά. Μ' αρέσει, βεβαίως, ναι. Μ' αρέσει που τα λέτε έτσι πάρα πολύ ωραία και με στόμφο και μ' αρέσει αυτό που έχω κάνετε. Έχω στόμφο, τώρα, δεν το ήξερα. Που είπατε, με την καλή έννοια πάντα, δεν είναι γένεια. Μιλήσατε για πολιτισμό. Πολύ σύντομα, κυρία Τρακατέλη, πείτε μου λίγο τι γίνεται με την ιστορία. Κάποιοι τα λένε Ελγίνια Μάρμαρα. Εγώ δεν το λέω. Όχι, εγώ δεν το λέω. Το λέω για να το κοροϊδέψω. Με τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα δικά μας. Τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Ή τα αρχιτεκτονικά γλυπάδα του Παρθενώνα. Αυτή η υπονεμένη ιστορία. Σου είπατε πιο επιστημονικά, εντάξει. Ναι, ναι. Και τα δύο είναι σωστά. Τα Ελγίνια δεν είναι σωστά. Γι' αυτό το είπα, μη βιώντας το είπα, να μην το λένε κάποιοι. Χαίρομαι που, γιατί μόνο που τα ακούω εκνευρίζομαι. Χαίρομαι που το ρωτάτε, γιατί είναι ένα από τα θέματα τα οποία πολύ θα ήθελα να κυνηγήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωραία, το είπα. Αν μου δοθεί ευκαιρία. Δεν νοείται άνθρωπος του πολιτισμού που να μην διεκδικεί ενεργά και την επιστροφή, αυτή τη θέση που είστε, την επιστροφή των κλητών. Και κοιτάξτε, γίνεται. Χρόνια τώρα οι Έλληνες ευρωβουλευτές είχαν κατά καιρούς προσπαθήσει να κάνουν ερωτήματα. Πάντα τους έκοβαν οι Άγγλοι ευρωβουλευτές. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Η Αγγλία τα μάζεψε, είναι εκτός, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διρεκτίβα που λέει ότι προστατεύει την πολιτιστική πληρονομιά της. Οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας Έλληνας ευρωβουλευτής είναι ένα ερώτημα, το ότι κύριε, πώς επιτρέπετε τώρα ένα κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας της Ευρώπης και της Ευρώπης να είναι εκτός ευρωπαϊκών εδαφών. Και είναι ευνοϊκές οι συγκυρίες, γιατί τώρα ξαναανακοινήθηκε και από την UNESCO το ζήτημα, υπάρχει το ψήφισμα του ΟΗΕ, είναι πλέον όλες οι συνθήκες έτσι διαμορφωμένες που μας πάνε εκεί. Μάλιστα. Και ίσως μπορέσει και ο Άγγλος να πει: παιδιά, πλέον με πιέζουν πάρα πολύ, πρέπει να τα γυρίσω. Γιατί αλλιώς δεν θα το έλεγε. Ναι, γιατί η Ευρώπη είναι στα σύνορα της. Κάτι τελευταίο και ολοκληρώνουμε, κυρία Τρακατέλη. Είναι λίγο προσωπικό το ερώτημα και βεβαίως αν θέλετε απαντάτε, αν θέλετε όχι, έτσι. Υπάρχουν αξιόλογες, αρχίζω από εσάς, και αξιόλογοι
γυναίκες και άνδρες δηλαδή, στα ψηφοδέλτια και τα δικά σας, ενώ της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων παρατάξεων, δεν θα τα αφήσω απ' έξω. Δεν είστε μόνο εσείς. Γιατί έχω γνωρίσει εδώ ανθρώπους που είναι αξιολογότατοι κλπ. Και μιλάμε και είναι από άλλα κόμματα. Και εγώ γνώρισα πολλούς τα πάντα. Πολύ ωραία. Και δεν είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί λοιπόν να επιλέξει κάποιος την αγαπητή Λιδία Αντωνία Τρακατέλη, όπως είναι το όνομά σας στο ψηφοδέλτιό σας, και όχι κάποια κυρία ή κάποιον άλλον κύριο από τη Νέα Δημοκρατία που έχει οποιοδήποτε άλλο κόμμα? Με δύο λογάκια. Νομίζω ότι θα μπορούσε να επιλέξει κάποιος ο οποίος αγαπάει τον πολιτισμό στην ολότητά του όπως εγώ. Θα μπορούσα να επιλέξει κάποιος γιατί είμαι γυναίκα και δεν πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε ως ποσοστώσεις στα ψηφοδέλτια της σήμερα ημέρα. Είμαστε ενεργοί πολίτες και διεκδικούμε τη συμμετοχή στα κοινά. Το συμφωνώ απόλυτα. Γιατί είμαι ένα ενεργό κομμάτι της κοινωνίας. Ό,τι ζήσαμε, το έζησα και μπορώ να καταλάβω και πώς να το μεταφέρω σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Και το τελευταίο ίσως ακούγεται παράδοξο, γιατί δεν είμαι πολιτικός. Θεωρώ ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι αξίωμα το οποίο ενεργοί πολίτες που μπορούν και έχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς. Μπορούν να προσφέρουν. Απλά. Και πρέπει να τους δίνεται αυτή η δυνατότητα για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι ένα κλειστό σύστημα, μια μπίζνα, επιτρέψτε μου, η πολιτική. Πολύ καλά κάτι το λέτε. Έτσι. Ότι μπορεί ανα πάσα στιγμή οποιοδήποτε θέλει, με τον τρόπο που μπορεί να προβληθεί, γιατί δεν έχουμε όλοι τα ίδια μέσα, να διεκδικήσει αυτή την ενεργή συμμετοχή του. Μάλιστα. Κύριε Τρακατέλη, ιδιαίτερη χαρά που ήσασταν μαζί μου σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα για την γνωριμία. Εγώ χάρηκα. Και για τα πολύ σημαντικά αυτά που άκουσα. Και μακάρι το κόμμα σας να πάει καλά εν πρώτης και εν δευτέρης. Καλή επιτυχία σε εσάς προσωπικά. Να είστε καλά και ό,τι κάνετε, καλή δύναμη. Και βεβαίως, αν εκλεγεί, θα χαρώ πάρα πολύ να είστε ξανά εδώ μαζί μου, να κάνουμε μια εφόλυση της όλης συζήτησης και μια ανασκόπηση για το τι έγινε στις ευρωεκλογές. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.